παλιά, ήταν το 2019. Αφορά διακοπή ρεύματος για αρκετό καιρό. Ήταν πριν γίνουν τις μόδες επιστήριας μου κτλ. Βέβαια, επικρατεί με τη δαμόπλη σου πάντα με τα δάνεια, ανεβαίνουν τα επιτόκια κτλ. Και όταν είχε να πληρώσει διακανονισμού, δεν ξέρει πότε θα σου έρθει. Να πω κάποια πράγματα πιο πολύ επειδή αυτές τις πρακτικές και αυτό το νομοθετικό προστάσιο χρησιμοποίησαν και μετά για τους πληστηριασμού. Δηλαδή, μεταφέρανε το χρέος της επιχείρησης του πατέρα στο σπίτι, ένα υπέρογκο χρέος, και ζητάνε υψηλές προκαταβολές για να γίνουν 48 δόσεις που υπήρχαν τότε. Κόψανε το ρεύμα από την κολόνα, όχι από το σπίτι. Στην αρχή έγιναν προσπάθειες από τους γονείς κυρίως να βρουν βουλευτές, να πάνε να παρακαλέσουν, να κλείσουν τα κτλ. Αλλά επειδή παρακάλια και ευχές δεν τονμάζουν τις ευχές, απευθυνθήκαμε στο φοιτητικό μου συλλογικό, στα σωματεία, στους φορείς της γειτονιάς. Γίνανε κινητοποιήσεις, γίνανε στο κατάστημα των Αγίων, στην κεντρική του Δυτικού, στο Ιδρύγη, στο Περιστέρι. Έγινε και παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη Λαϊκή Συσκλήρωση. Φυσικά καμία απάντηση από τον Δήμαρχο. Το διακανονισμό τον αναγκάστηκαν και τον δέχτηκαν από την πίεση όλων αυτών των φορέων. Και μάλιστα και σε επόμενο διάστημα που ξαναέγινε κινητοποίηση, γιατί ήταν υπέροχος και ο διακανονισμός, η δόση δηλαδή ήταν πολύ υψηλή. Μετά από κάποιο διάστημα δεν μπορούσαμε να τα πεξέλθουμε σε αυτό, ξαναέγινε κινητοποίηση και το πήρανε πρέφα, λέει εσείς είστε η οικογένεια που ήσασταν μαζί με το ΠΑΜΕ. Οπότε θα τον κάνουμε κατευθείαν τον διακανονισμό, δεν τίθεται συζήτηση. Και νομίζω ότι βγήκε και από τις υπόλοιπες τοποθετήσεις, εννοείται. Ο αγώνας είναι η λύση, η αλληλεγγύη που υπάρχει σε κάθε εργαζόμενο. Γιατί ακριβώς όταν δουλεύεις, δουλεύεις με κάποιους άλλους τη δουλειά σου. Είναι κάτι το οποίο αναγκάζεται και στο δημιουργεί το σύστημα. Ότι με τον άλλον είμαι στην ίδια μοίρα και βγαίνετε αναγκαστικά σε εργατικά σωματεία εκεί που παλεύουμε καθημερινά να βελτιωθούν οι όροι της ζωής μας. Και γι' αυτό νομίζω ότι και τα ανακλαστικά βγαίνει εκεί πέρα η αλληλεγγύη αυτή. Και να μην έχουμε καμία αυταπάτη ότι το δίκαιο τους, αυτό που φτιάχνουν τους νόμους, που παίρνουν τα σπίτια μας, που μας κόβει το ρεύμα και το νερό, έχει καμία σχέση με το δικό μας το δίκαιο. Γιατί η δική τους ανάπτυξη περνάει από το να πουλήσουν τα σπίτια μας, περνάει από το να κρύβουν το ρεύμα και το νερό μας, περνάει από το να καίγουν τα δάση και να πλημμυρίζουμε και να μην υπάρχει προστασία αντίστοιχη. Οπότε λοιπόν και εμείς να πάμε με το δικό μας το δίκαιο, με το δικό μας αγώνα, με τη δική μας αλληλεγγύη, κόντρα σε αυτό το ρεύμα, έξω από τους κανόνες τους και με το κεφάλι ψηλά.